Καλημέρα. Πάλι στο αυτοκίνητο. Τη βρήκα εδώ πέρα, την έχω καταβρει. Τώρα έχω φέρει και το σκύλο. Νομίζω ότι θα πάει βόλτα. Νομίζει δηλαδή. Μια σιέστα μέσα στο αυτοκίνητο θα κάνει. Τόσο θα πάει βόλτα του. Συνεχίζουμε που λέτε. Η όρεξη λείπει. Γενικά. Βλέπω και στην ομάδα μας, στο Facebook, κανένας δεν συμμετέχει πια. Τι να ασχοληθούμε τώρα με τους ναρκισιστές, εδώ ο κόσμος καίγεται. Δεν είναι ότι χεστήκαμε, ότι τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι, είπαμε, με αυτούς τους ανθρώπους και τραβάνε μεγάλο ζόρι, τέτοια εποχή. Αλλά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Κάποιοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα, να κάτσουν να αναλύσουν ή να ασχοληθούν με ένα εξτρά προβληματάκι. Και εγώ με τη μάνα μου τραβάω αρκετά μεγάλο ζόρι τέτοια εποχή. Πολύ τρέλα, γιατί έχουν και αυτοί έναν τρόπο να αντιδράνε στον φόβο τους, όπως έχουμε και εμείς τελικά. Εγώ βλέπω ότι μου έχει βγει ένα ιδιαίτερο μαύρο, black, αγγλικό χιούμορ, ας πούμε, έντονο. Και ξέρω πολύ καλά ότι είναι αντίδραση, γιατί άμα τα αφήσω να το επεξεργαστώ όπως πρέπει να το επεξεργαστώ όλο αυτό, θα με πάρει από κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση, θα με πάρει από κάτω. Όσο και αν λέμε, και αν υπάρχει ένα κομμάτι λογικής που σου λέει, εντάξει, τα social media, το ειδήσει, όλοι το μεγαλοποιούμε λίγο. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή κάπως χαλαρώνεις, αλλά μετά πάλι αρχίζει το μυαλό σου και σκέφτεται τα διάφορα και δεν μπορείς να το αποφύγεις δηλαδή. Μια καταθλιψούλα θα την πάθουμε. Τώρα ο καθένας, σας λέω, ο καθένας αντιδράει με το δικό του τρόπο. Άλλοι το έχουν ρίξει στην καθαριότητα. Όπως μου είπε μια φίλη, θα αποκτήσουμε όλοι OCD. Όχι όλοι. Πολλοί όμως, πάρα πολλοί. Από θέμα καθαριότητας, από θέμα. Θα έχουμε αρκετοί, θα έχουν φοβίες, αλλά δεν θα φύγει τόσο εύκολο αυτό. Μικρόβια, βρωμιά, το ένα, το άλλο. Μην το παραχέσουμε όμως και τα κάνουμε χειρότερα. Λοιπόν, όταν συμβαίνουν τέτοια όπως αυτό, πανδημίες, ή καταστάσεις δύσκολες για τον άνθρωπο, μας κυριεύει το παράλογο. Ο φόβος δηλαδή μας κάνει και φερόμαστε παράλογα. Το πάμε στο άλλο άκρο. Και ίσως, όχι ίσως, είναι η καταλληλότερη στιγμή για να κάτσουμε να σκεφτούμε λογικά, τα πράγματα λογικά. Έχουμε όλο τον χρόνο, τίποτα άλλο δεν έχουμε να κάνουμε. Να σκεφτούμε τι κάνουμε, πώς αντιδράμε. Χθες είδα ένα post, μια ανάρτηση, από τα τραγικά δηλαδή της ζωής, τα οποία όμως ανέκαθεν, έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι τώρα. Αυτά τα βιντεάκια που κυκλοφορούν για την ταλαιπωρία των ζώων, είτε είναι άσπρα ποντίκια, είτε είναι αρουραίοι, είτε είναι μαϊμούδες, σκυλιά, γατιά. Και βλέπεις ότι ο κόσμος ξεσηκώνεται για τα πειράματα που κάνουν οι επιστήμονες σε αυτά τα ζώα, τέλος πάντων, τα άμυρα, τα ζώα, στα εργαστήρια. Και μπορούμε πραγματικά να τα βάλουμε με τις επιστήμονες. Φταίνε αυτοί ή φταίμε εμείς που αγοράζουμε όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία λογικά, ρε παιδιά, λογικά
δεν μπορούν να τα βγάλουν και να μας τα πουλήσουν, να τα χρησιμοποιήσουμε, χωρίς να τα έχουν δοκιμάσει, να τα έχουν τεστάρει σε κάποιον και ποιος θα την πληρώσει. Βεβαίως θα την πληρώσουν τα ζώα. Είναι δυνατόν, βεβαίως και θα ήταν πιο λογικό, έτσι, να χρησιμοποιούμε, τι να πω, φυλακισμένους. Τώρα δεν θα μου ξεσηκωθείτε όσοι έχετε έναν άνθρωπο στη φυλακή. Να μου πείτε γιατί να την πληρώσει, δηλαδή ο ξάδερφός μου, ο άντρας μου, ο πατέρας μου που είναι στη φυλακή. Γιατί να την πληρώσει το ζώο όμως, έτσι. Και ωραία είναι να το βρίσκουμε απέσιο. Είναι απέσιο. Είναι απέσιο, είναι απαράδεκτο και είναι έγκλημα. Γιατί το ζωάκι αυτό δεν χρειάζεται το σαμπουανάκι του όμως να πληθεί. Δεν χρειάζεται την κρέμα του, την ενυδατική του κρέμα. Δεν χρειάζεται να βάφει το σπίτι του με μπογιές. Έτσι, σου βγάζω μια μπογιά, βάφεις το σπίτι σου, το αναπνέεις, πεθαίνεις μετά από ένα χρόνο από καρκίνο και κάνεις μήνυση σε ποιον, στην εταιρεία η οποία δεν το δοκίμασε και σου πούλησε ένα προϊόν επικίνδυνο. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά πραγμάτων. Εάν θέλουμε να βρίσουμε, να κρατάμε, να ενοχοποιήσουμε αυτούς τους χημικοί, είναι τι είναι τέλος πάντων, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να τεστάρουν τα προϊόντα που εσύ χρειάζεται, νομίζεις ότι χρειάζεσαι, έτσι, να αγοράσεις, να χρησιμοποιήσεις την καθημερινή σου ζωή, κάποιος θα την πληρώσει, φίλε. Κάποιος θα την πληρώσει και συνήθως τα ζώα θα την πληρώσουν. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε λογικά, θέλουμε να βοηθήσουμε αυτά τα ζώα, σταματάμε να αγοράζουμε. Σταματάμε να καταναλώνουμε πράγματα τα οποία δεν μας είναι απαραίτητα. Δεν μιλάμε. Τι, το τηλέφωνο που χρησιμοποιείς δεν έπρεπε να το χρησιμοποιήσουν πάνω σε ένα ζώο, να δούνε πόσο θα αντέξει άμα το έχει δίπλα του με Wi-Fi full, ας πούμε, για να μπορέσουν να σου πούνε εσένα ότι μην κοιμάσαι με το τηλέφωνο, μην το φοράς, μην το έχεις στην τσέπη σου, έτσι, για να μπορέσουν να στα πούνε αυτά. Τα χρησιμοποίησανε πάνω σε κάποιον, τα τεστάρανε τέλος πάντων πάνω σε κάποιον, όχι κάποιον, κάποιο άτυχο ζώο το οποίο δεν ήθελε κινητό, δεν ζήτησε ποτέ κινητό. Το οποίο δεν ζήτησε ποτέ να βάφει τρίχα του που ασπρίζει με τα γεράματα. Θέλει λίγο λογική. Ήρθε η ώρα να ξανασκεφτούμε όλα όσα κάνουμε. Και γυρνάω στο θέμα πάλι, το τι κάνουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Τι, δεν ευθύνεται κανένας χημικός, κανένας επιστήμονας που βασανίζει τα ζώα. Ευθύνεσαι εσύ, ο υπερκαταναλωτισμός σου ευθύνεται. Δεν σου φτάνει ένα σαμπουάν στα ράφια, θέλεις επιλογή, θέλεις 15 σαμπουάν. Δεν σου φτάνει να πλύνεις τα μαλλιά σου με πράσινο σαπούνι όπως κάνουν οι γιαγιάδες. Θέλεις μαλακτικές, θέλεις. Θέλουμε τόσα πολλά πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Είναι διάφορα, είναι πολλά μικροπράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Σκέφτομαι τώρα όλες εσάς τις νοικοκυρές που πάθατε λίγο λαλά, έτσι, τρέλα, εποχή κορονοϊού και χρησιμοποιείτε αβέρτα, κουβέρτα, τη χλωρίνη. Πριν υπήρχε μια υπερκατανάλωση χλωρίνης από τον άνθρωπο και κυρίως την Ελληνίδα νοικοκυρά. Σε πολλές χώρες απαγορεύεται να χρησιμοποιείς χλωρίνη. Εμείς εκεί, μισό μπουκάλι χλωρίνη για να καθαρίσει την τουαλέτα. Η ζημιά που κάνετε με τη χλωρίνη είναι μεγαλύτερη. Πρώτα απ' όλον η αναθυμιάση για τον εαυτό σου. Δεύτερον, σκέψου που πάει αυτή η χλωρίνη. Στις ρίζες πιανού δέντρου.
πώς καταστρέφει τη γη. Άζαξ, λάκες για τα μαλλιά, λάκ για τα μαλλιά, αυτό το πράγμα πάλι. Δηλητηριάζει το οξυγόνο γενικά. Ο κόσμος πρέπει να αρχίζει να σκέφτεται να χρησιμοποιεί λίγο πιο φυσικά προϊόντα. Λάθηκα. Δηλαδή, το έκανα 2-3 φορές να πλύνω όλα όπως τα έφερε ο άντρας μου από το σούπερ μάρκετ, ό,τι ήταν σε πλαστικό περιτύλιγμα, έπαιρνε κατευθείαν μέσα στο αυτό και με σαπούνι και νερό. Μετά κάθισε και σκέφτηκα, λέω, ρε εσύ, εδώ σε κανονικές συνθήκες, είσαι άνθρωπος που κάνεις ντους μέσα σε μια λεκάνη και κουβαλάς τη λεκάνη έξω και ποτίσεις τα λουλούδια σου. Αυτό είναι ένα πράγμα που το κάνω. Θα έπρεπε όμως να γίνεται μια συνήθεια. Το ξέπλυμα των πιάτων και των μαχαιροπύρων και όλα αυτά, κάντο σε μια λεκάνη και άδεια σε αυτή τη λεκανίτσα με το νερό, ποτίσεις τα λουλούδια σου. Δηλαδή, είναι απλά πράγματα τα οποία δεν τα κάνουμε. Και κάθομαι εγώ τώρα και πλένω από το σούπερ μάρκετ όλα αυτά και λέω τι ωραία, σωθήκαμε από τον κορονοϊό. Όλοι το κάνουν στο σπίτι τους αυτό, κάποιοι και χειρότερα. Κάποιοι βγάζουν το λάστιχο και καθαρίζουν μπαλκόνια, σκάλες, πεζοδρόμιο απ' έξω. Και κανένας δεν σκέφτεται. Αυτό το νερό ρε παιδιά, από πού έρχεται? Δεν θα στερέψει κάποια στιγμή? Έβρεξε και τόσο πολύ φέτος για να έχουμε αποθέματα. Αυτό μας έλειπε να έχουμε και καλό τουρισμό μετά, 2 μήνες, να το ξεκάνουμε όλα. Να ξεκάνουμε. Να μην υπάρχει σταγόνα νερό. Να τρέχουμε όπως το 80, πότε ήταν που έπρεπε να γυρίσεις από την παραλία, να τρέξεις να κάνεις ένα μπάνιο, γιατί γυρνάγαν όλοι μαζί και δεν υπήρχε νερό. Απλά πραγματάκια, απλά πραγματάκια, κρέμες βάλε μια γλάστρα αλόε, στο μπαλκόνι, έχεις μπαλκόνι, βάλε μια γλάστρα αλόε, φτιάξε την κρέμα σου μόνη σου, πέρα αγκούρι, όπως μου είχε πει η Κατερίνα, η γυναίκα δηλαδή δεν φαίνεται την ηλικία της, είναι νεότατη. Το πρώτο πράγμα που όταν τη γνώρισα είναι να τη ρωτήσω, μα πώς γίνεται αφού δεν φαίνεσαι ηλικία σου, φαίνεσαι 20 χρόνια πιο νέα. Δεν βάζει κρέμα η κυρία. Ναι, δεν βάζει κρέμα, δεν αγοράζει τις κρέμες που αγοράζουμε εμείς, που χρησιμοποιούν ζωάκια και ζωάκια μέχρι να φτάσουν στο ραφάκι μας εμάς, στο σπίτι μας και να τη βάζουμε. Αγκούρι, αλόε, τι άλλο μου είχε πει? Μπορώ να θυμηθώ κιόλας. Γιατί με την μπέλα, γιατί έπρεπε να το κάνω από την πρώτη μέρα που μου το είπε. 3.000 αλόε έχω στο κτήμα και δεν το έχω κάνει. Θα την ξαναρωτήσω. Η Κατερίνα, γράψτε το από κάτω, γράψτε μας τη συνταγή σου σε παρακαλώ για την κρέμα. Ο κόσμος να... δεν είναι τίποτα, σας στείλω εγώ αλόε, έχω χιλιάδες. Πρώτα πρέπει να αρχίσω να το κάνω εγώ. Θα το κάνω, μα το Θεό θα το κάνω, τώρα θα το κάνω. Τι άλλες τρέλες υπάρχουν, τι άλλα παράλογα. Το τσιγάρο ρε παιδιά. Είμαι καπνίστρια, το έχω κόψει 2 φορές στη ζωή μου. Τη μία 4 χρόνια, την άλλη 4 μήνες. Άμα σας πω ότι καπνίζω τώρα που δεν θα έπρεπε πιο πολύ από ό,τι πριν. Πόσοι από σας καπνίζετε πιο πολύ τώρα από το άγχος από ό,τι πριν? Και τι είναι, δεν είναι παράλογο αυτό? Δηλαδή φοβόμαστε τον κορονοϊό, μην μας σκοτώσει, έτσι, και θα πεθάνουμε από καρκίνο του πνεύμονα. Γιατί παφαπούφα όλη μέρα. Η λέξη παράλογος δεν κολλάει σε τίποτα άλλο, μόνο στον άνθρωπο. Σε κανένα ζώο σε αυτόν τον πλανήτη δεν κολλάει η λέξη παράλογο. Τα ζώα δεν είναι παράλογα. Η φύση δεν είναι παράλογη. Ο ιός δεν είναι παράλογος. Οι ανθρώποι όμως είμαστε deep για deep παράλογοι. Καθόμαστε και γνιάζουμε για τα 5G.
σκερές που θα βάλουν και θα, φαντάζεστε όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή πόσοι πολλοί είναι, κάνουν χρήση Wi-Fi, ίντερνετ. Όχι, το έχετε σκεφτεί αυτό δηλαδή. Άλλες εποχές, ο κόσμος δουλεύει. Τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι στα σπίτια μας. Σε κάθε σπίτι υπάρχουν τουλάχιστον 5 συσκευές, έτσι, οι οποίες τραβάνε αυτό το είδος ενέργειας. Δεν είναι φυσιολογικό να μας φυτέψουν και τα 5G τώρα, αφού εμείς το ζητάει. Το ζητάει ο οργανισμός μας. Αντί να τα κλείσουμε όλα τώρα, διακοπή, κανονική διακοπή. Εγώ είμαι στο τσακ, σας λέω με το ψαλίδι, είμαι στο τσακ να κόψω το καλώδιο του Wi-Fi. Το καλώδιο του Wi-Fi, το καλώδιο του ίντερνετ. Να μην μπορεί να φτιαχτεί κιόλας, είναι και κλειστά τα μαγαζιά, να μην βρούμε και καλώδιο να το ξαναφτιάξουμε, να σωθούμε δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό, είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας, ενώ θα έπρεπε να διπλασιάζεται η επικοινωνία, να είναι κερί για επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, ο καθένας στον κόσμο του, ο άλλος στο τάμπλετ του, ο άλλος στον υπολογιστή του, ο άλλος στο κινητό του, κάνει βιντεάκια, δηλαδή ό,τι να είναι, κούκου. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Ήδη πριν είχα ένα θεματάκι, με ενοχλούσε πάρα πολύ που ο καθένας στην κοσμάρα του, ας πούμε. Τώρα έχει έρθει και έδεσε το γλυκό. Γιατί δεν, ο καθένας το αντιλαμβάνεται και το διαχειρίζεται όπως μπορεί και όπως τον βολεύει καλύτερα, για να κατέβει πιο εύκολα το χαπάκι. Καλάβατε, της πραγματικότητας. Άρα, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες αυτές. Με όλα αυτά που ακούς, ένα πράγμα όμως που με ευχαριστεί πάρα πολύ είναι το χιούμορ. Έχει αναπτυχθεί το χιούμορ των ανθρώπων, δηλαδή ανθρώπων που δεν είχαν χιούμορ καθόλου, ξαφνικά. Ξεσχίζονται, δηλαδή ανοίγεις το Facebook, ας πούμε, και σκας τα γέλια από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή μπορείς να τη βγάλεις γελώντας. Αυτό είναι ένα καλό. Το θέμα είναι να μην το χάσουμε μετά, να το συνεχίσουμε αυτό το χιούμορ να υπάρχει ακόμα. Εντάξει, καθένας όπως μπορεί. Κάποια καλά είπαμε θα βγουν από αυτό, κάποια στραβά, αλλά και κυρίως πιστεύω καλά θα μας βγουν από αυτό. Εάν τη βγάλουμε καθαρή, έτσι, γιατί δεν τελειώσαμε, τώρα ξεκινάει το όλο πανηγύρι. Τώρα ξεκινάει. Μέσα σε όλο αυτό όμως, βρήκα, σε σχέση τώρα με τον ναρκοκισμό, κάτι το θυμήθηκα, η λέξη ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας. Ξέρω ότι σε πολλούς από εσάς δεν άρεσε ποτέ. Εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Δεν καλύπτει την προσωπικότητά τους. Δεν μου καλύπτει. Από ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας να το αφήναμε, δηλαδή θεωρώ ότι θα έπρεπε να το αφήναμε στους ωρεοπαθείς, αυτούς που νομίζουν ότι είναι θεοί, ας πούμε, και κανένας άλλος. Σε αυτούς που κοιτάζονται στον καθρέφτη όλη μέρα και κοιτάω πώς είμαι, αυτοί που μετά το σεξ, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε είμαι καλός, ήμουν καλός, ας πούμε, κάτι τέτοιους ή τέτοιες, έτσι. Αγάπη μου, πώς είμαι όμορφη σήμερα, αυτά. Να, σε αυτούς, δηλαδή, ταιριάζει μια χαρά ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας. Γιατί είναι μια διαταραχούλα αυτή, έτσι, να θέλεις να είσαι πάντα ωραίος, να θέλεις πάντα οι άλλοι να σε κοιτάνε, να σε θαυμάζουν και το μάτι σου να μην πάει παραπέρα από, πιο πέρα από τον καθρέφτη, ας πούμε, που έχεις μπροστά σου συνέχεια. Και βρήκα τον τίτλο, μου ήρθε έτσι μπαμ την άλλη φορά που ήμουν στη μάνα μου και είχαμε πάλι, να μην ξαναλέω, ίδιες καταστάσεις, ίδιες πάντων. Λοιπόν, θα έπρεπε να λέγονται, θα τους τέριαζε να τους λέγαμε, να λέγαμε τη διαταραχή που έχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, σας λέω, που έχουν
όλα τα χαρακτηριστικά, έτσι, που ξέρουμε για την ναρκισσιστική διαταραχή, όλα, όλα, όλα. Σαδιστική, σατανική διαταραχή προσωπικότητας. Του πάει. Σαδιστική, σατανική. Γιατί ειλικρινά, ακόμα και στο πιο κούλτιστ και στο πιο ήρεμο διάθεση, ήρεμη διάθεσή της, λέω δεν γίνεται, δεν γίνεται. Η γυναίκα είναι σαδίστρια και είναι σατανική, σατανική. Δεν είναι, δεν, τι ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας. Αυτό του πάει μια χαρά. Δηλαδή, SS Δουπού. Αυτό, βρήκαμε το όνομα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Να μην κόβετε πολλές βόλτες. Και θα περάσει.